συμφωνία αυτή είναι στη θετική κατεύθυνση. Και από την ώρα που αρχίζει να εφαρμόζεται, κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι όλα θα μπουν σε έναν δρόμο. Βέβαια, είναι η στιγμή που όλοι πρέπει να δείξουν την ικανότητά τους και την βούλησή τους να ανταποκριθούν πλέον όλα τα μέρη. Η Ελλάδα, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας το πω, και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει και η Επιτροπή, είναι η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Ελλάδος σε μια δύσκολη στιγμή. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Και όπως γνωρίζετε καλύτερα, είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά. Ανέλαβε ο κύριος Μάρτιν Βερβέ, που είναι κοντά μας, συντονιστής αυτής της πάσεως, της τόσο δύσκολης. Και εκτιμώ ότι από την ώρα που τεθεί σε άμεση εφαρμογή αυτή η συμφωνία, τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας δέχεται μεγάλη πίεση, περισσότερη από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς και να αντέξει, αλλά θα ήθελα να σημειώσω κάτι. Κινείται με γρήγορους ρυθμούς και η ανταπόκριση της Ελλάδος είναι θετική και θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά μπαίνουμε σε μια καινούργια σελίδα στη διαχείριση αυτού τόσο σημαντικού ζητήματος που έχει και τις ανθρωπιστικές του διαστάσεις. Και πρέπει για μια ακόμα φορά να πούμε ότι η στάση που έχει κρατηθεί είναι η στάση που ανταποκρίνεται και στο διεθνές δίκαιο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και εδώ είμαστε για να συμβάλλουμε και με τον δικό μας τρόπο ώστε να έχουμε επιτυχή και θετικά αποτελέσματα. Είναι πράγματι ένα θετικό βήμα αυτό που έγινε. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας να ανέβουμε ανηφόρα, διότι η εφαρμογή της συμφωνίας δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Νομίζω ότι αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα, διότι αν δεν υπήρχε συμφωνία και συνεργασία με την Τουρκία θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με ένα ντόμινο τετελεσμένων μονομερών ενεργειών. Άρα είναι πολύ σημαντικό για την ίδια την Ευρώπη ότι φέρνει σε πρώτο πλάνο μια συλλογική λύση, μια ευρωπαϊκή λύση σε συνεργασία με την Τουρκία. Πρέπει να δούμε αμέσως την εφαρμογή και τα επόμενα βήματα. Εγώ με το που γύρισα από τις Βρυξέλλες αποφάσισα τη σύσταση ειδικού κυβερνητικού οργάνου για τον συντονισμό, όπου θα μετέχουν οι αρμόδιοι υπουργοί αλλά και οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος υπό τη δική μου προεδρία. Διότι ο συντονισμός αυτή τη στιγμή και η καλύτερη δυνατή κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού είναι προϋπόθεση για την επιτυχία. Ωστόσο, έχουμε και δύο ακόμα σημαντικές προϋποθέσεις που δεν είναι στα δικά μας τα χέρια της ελληνικής πλευράς. Η μία προϋπόθεση είναι η μείωση των ροών, διότι αν δεν μειωθούν ουσιαστικά οι ροές, δεν θα μπορέσουμε να εκενώσουμε με επιτυχία τα νησιά για να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας. Και δυστυχώς χθες είχαμε υψηλό αριθμό, 1.500. Πρέπει να υπάρξει, να ασκηθεί πίεση για μείωση των ροών για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας. Και πράγματι, από τα 5 νησιά έχουμε εκενώσει τα 2 σχεδόν, τη Λέσβο, αλλά Χίο και Σάμα αυτή τη στιγμή έχουμε έναν υψηλό ακόμα αριθμό προσφύγων και μεταναστών που είχαν έρθει πριν την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να έρθουν γρήγορα, να έρθει γρήγορα η βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό. Και εμείς θα κινηθούμε τάχιστα προσαρμόζοντας και την ελληνική νομοθεσία αν χρειαστεί για να μπορέσει να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συνεργασία της ελληνικής υπηρεσίας ασύλου με την ευρωπαϊκή υπηρεσία αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό που θα έρθει μετά την προσφορά που γίνεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εταίρους μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και συντονισμένα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε παρά τις δυσκολίες.